Η μάχη της πλατείας καλά κρατεί και σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, όπου τα επιτελεία των κομμάτων δίνουν ιδιαίτερο βάρος. Αυτό που προκαλεί εντύπωση στους πολίτες σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια είναι το στήσιμο των εκλογικών κέντρων και περιπτέρων στην πλατεία Ελευθερίας. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες στα εκλογικά κέντρα της Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, τα οποία τους χωρίζουν λίγα βήματα με διαφορά μιας καφετέριας, ενώ σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον δείχνει ότι δεν υπάρχει πια φαγωμάρα μεταξύ των ανθρώπων. Είναι κάτι καλό κι αυτό. Το ίδιο πράγμα και δημοκρατικά είναι, απλά δεν τους χωρίζει κάτι. Προσπαθούν να κάνει ο καθένας το έργο του. Αυτή η αντιπαλότητα που ήταν παλιά δεν υπάρχει τώρα. Ο καθένας έχει την ιδεολογία του, ψηφίζει όπου θέλει. Πρέπει να καθόμαστε να πιούμε εδώ, να πίνουμε καφέ με οπαδούς της Νέας Δημοκρατίας, με οπαδούς του ΠΑΣΟΚ, με οπαδούς... Όλοι μαζί. Όλοι μαζί, βέβαια. Το βλέπατε παλιά αυτό ή πια? Όχι, 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 όχι. Εντάξει, τώρα είναι πιο δημοκρατικά τα πράγματα, πιο σωστά είναι τώρα τα πράγματα. Ο καθένας που πιστεύει... Πολύ ωραία, γιατί όλοι οι άνθρωποι είναι ήρεμοι εδώ πέρα, δεν έχουν ένα... Να έχουν τσακώματα μεταξύ τους, ας το πούμε. Παλιά ήταν ανταγωνισμός, παίζανε μπουνιές ο ένας στον άλλο και κάτι κλωτσέ και κάτι τέτοια. Τώρα αυτά δεν υπάρχουν, ας το πούμε, νομίζω. Ας το πούμε. Και παλιά βλέπατε το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία να τους χωρίζει, υπήρχε μια καφετέρια. Δεν υπήρχε ποτέ αυτή η περίπτωση. Λογικό είναι. Χρήματα έχουν και τα δύο κόμματα είναι πολύ μεγάλα. Λογικό να έχουν και άσχη καφετέριες. Πάντως ο κόσμος πιστεύω ότι έχει ενεργοποιηθεί, ας πούμε, δεδομένη συγκυρία και όλο αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία. Και θέλουν να πάνε να ψηφίσουν. Πολίτες σχολιάζουν το προεκλογικό άρωμα άλλων εποχών, το οποίο απαιτούσε και αποστάσεις ασφαλείας λόγω της αντιπαλότητας και των γενικότερων εντάσεων, με τις σημερινές εικόνες να διαφέρουν σημαντικά, φωτογραφίζοντας, όπως είπαν, πρόοδο και πολιτισμό. Είναι πρόοδος και εξέλιξη του πολιτικού συστήματος προς το καλύτερο. Και μπράβο στο λαό που συναδελφώνται εκεί που παλιά σκοτωνόταν. Πρέπει τα προβλήματα είναι κοινά. Και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε με αγάπη, με ομόνοια και με συναδέλφωση. Η χώρα ήταν εμπτωχία, τώρα όμως ο λαός έχει ανέβει ποιοτικά και ποσοτικά. Επίσης βλέπουμε, ας πούμε, σε μια παρέα υπάρχουν από όλα τα κόμματα. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό είναι ένας εξευρωπαϊσμός της πολιτικής ζωής της χώρας. Είναι πραγματικά προς τα εμπρός, είναι μια προοδευτική πορεία της κοινωνίας. Δεν δείχνει πολιτισμό αυτό το πράγμα. Υπήρξε περίοδος η οποία, κατά την οποία... ήταν δύο κόσμοι χωριστοί. Ναι. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αλλήμον αν δεν είχαν αλλάξει. Συνολικά 10 κόμματα έχουν στήσει τα περίπτερά τους στην πλατεία Ελευθερίας. Οι εκλογές κυριαρχούν στα καφέ, με τους δημότες να λένε με νόημα ότι οι διαφορετικές πολιτικές πεπιθήσεις των φίλων τους δεν αποτελούν εμπόδιο, καθώς τους ενώνουν τα πραγματικά προβλήματα του τόπου.